Μία σειρά από παρεμβάσεις ήδη υλοποιούνται και άλλες προγραμματίζονται από την περιφέρεια Πελοποννήσου για την ευρύτερη περιοχή της Άνω Μεσσηνίας, η οποία επλήγει ιδιαίτερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα των υδατορεμάτων, όχι μόνο στις περιοχές τις πυρόπληκτες, με έμφαση στο Καρνάσι, αλλά και στις περιοχές που υποδέχονται τα νερά, μέχρι κάτω το Ζευγολατιό. Γίνεται μια συντονισμένη παρέμβαση από την περιφερειακή ενότητα εδώ, είναι εδώ και μέρες τα μηχανήματα. Τα υδατορέματα λοιπόν μπαίνουν στο επίκεντρο με στόχο να θωρακιστούν οι περιοχές από τα πλημμυρικά φαινόμενα του χειμώνα. Οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι πρώτον τα υδατορέματα, τα καθαρίζουμε, προσέχουμε όπου χρειάζεται ζαζανέτια βάνουμε, τα γεφύρια τα ελέγχουμε, ιδιαίτερα μέσα στα χωριά. Και η δεύτερη παρέμβασή μας, παράλληλα, θα δούμε και το δικό δίκτυο. Αγροτικούς δρόμους και όλα αυτά τα σχετικά. Ακολουθούν παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με το δικό δίκτυο. Θα προχωρήσουμε έναν διανομαρχιακό δρόμο προς την Μεγαλόπολη. Θα διατεθούν 155.000 ευρώ, είναι εν όψη η εργολαβία. Και είπα ότι θα προχωρήσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ένα ορεινό δρόμο, ο οποίος έχει καθοριστική σημασία. Θα συνδέει δηλαδή την 7η επαρχιακή οδό, κάπου εκεί στη Δημάντρα, μέχρι την Αγία Θεοδώρα. Κρίσιμο είναι το θέμα και της διαρκούς στήριξης των κτηνοτρόφων και παραγωγών. Υπάρχουν εδώ πάρα πολλές γεωτρήσεις οι οποίες είναι κατεστραμμένες και ανενεργές. Κάνουμε μια προσπάθεια ενεργοποίησης ώστε να αυξηθεί το εισόδημα. Με τις ζωοτροφές θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον κόσμο μέχρι να βγει χορτάρι. Υπολογίσουμε ότι έχουν καεί χιλιάδες ελαιόδεντρα στην Πάνω Μεσσηνία. Επομένως και να φυτέψουμε αύριο, δεν περιμένουμε πριν από 7 χρόνια να έχουμε την παραγωγή που πρέπει για να ζήσει ο κόσμος. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα στην περιοχή θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο για τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με την παραγωγή. Από την άλλη, το αίτημα της περιφέρειας είναι να υπάρξει για τις υποδομές μια συμπληρωματική χρηματοδότηση, η οποία για τις πυρόπληκτες περιοχές έχει υπολογιστεί πως ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η επιπλέον χρηματοδότηση που ζητάμε για όλες τις περιοχές των τριών νομών, Αρκαδία, Λακωνία και Μεσσηνία, είναι περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση για την αποκατάσταση των υποδομών.